Και, και η γλώσσα του σώματος. Η γλώσσα του σώματος, ναι. Να σε τσεκάρω ή σου στέλνω πέντε, όπως στέλνω παραδείγματος, 10 καθηγητές του Χάρβαρντ, τον περικυκλώσαν έτσι και λοιπά. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Δηλαδή αυτά είναι μέσα στην, στο πρόγραμμα, πώς να σου το πω. Με τον Τόνι λοιπόν συναντιέται ο συγγραφέας του βιβλίου στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Με παρέμβαση του εκδότη του που έχει κατά σύμπτωση βγάλει και εμένα στα Ιταλικά. Έχει βγάλει δύο βιβλία και εμένα στα Ιταλικά. Αυτός έχει το ψευδώνυμο στον Άντο που λέγεται Σεντσού. Δηλαδή τον Κινέζο τον κοροϊδεύανε στον Άντο, Σεντσού. Γιατί ήθελε, πάντοτε έκανε από ό,τι καταλαβαίνω αναφορές. Αναφορές στον Κινέζο στρατιλάτη. Στον Κινέζο στρατιλάτη. Ναι. Ο Κινέζος λοιπόν αυτός είχε πει ο καλύτερος, η καλύτερη μάχη είναι αυτή που δεν θα γίνει ποτέ. Ναι. Γιατί την έχει κερδίσει εκ των προτέρων. Εκ των προτέρων. Αυτό είναι μια σοφή κουβέντα. Σοφή. Που κανείς πια αριστερός δεν την έχει στο μυαλό του. Βέβαια. Ο Σεντσού δεν ήταν αριστερός, δεν υπήρχε αριστερός. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, ήταν προχριστού. Ένας προχριστού, ένας στρατηγός περίεργος. Ναι. Λέει κατά φράση, παρότι δεν το έχω στο βιβλίο αυτό, λέει ότι όλες οι μάχες κερδίζονται ή χάνονται πριν οι αντίπαλοι συναντηθούν στο πεδίο της μάχης. Ναι. Δηλαδή, εις χάσα από τα αποδυτήρια που λέμε. Ναι. Όποιος έχει παίξει στη ζωή του Γκο, ξέρεις εκείνο το παιχνίδι, το επιτραπέζιο, το κινέζο-ιαπωνέζικο, καταλαβαίνει τι ήθελε να πει ο Σεντζού, διότι από τότε υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Αυτός λοιπόν. Μιλάς με κάποιον ο οποίος ήταν πρωταθλητής Στρασβούργου στον Γκο, έτσι να ξέρεις. Α, έτσι. Ναι. Ναι. Α, το έχεις πει παλιότερα, το θυμάμαι. Στο... Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Τόνι λοιπόν είναι κεντρική. Ο Τόνι βεβαίως έχει ένα συμβόλαιο σιωπής. Όπως όλοι. Ομερτά πλήρης. Παρ' όλα αυτά. Σε κάποια στιγμή τον φέρνει να τσαντίζεται. Η τσαντίλα του είναι πραγματική μυθοπλασία. Όχι, είναι πραγματική. Δηλαδή, τα παίρνει στο κρανίο δηλαδή ξαφνικά. Ναι, ναι. Ξαφνικά καταλαμβάνεται μια κρίση ρητορικής μοχθηρίας εναντίον τίνων. Και ξέρεις, σου λέει ρε φίλε, εδώ φέρνετε στην Ελλάδα τον Μπρεζίνσκι και τρέχετε όλοι στη διάλεξή του. Φέρνετε τον Χάντικτον στην Ελλάδα και τρέχει όλοι ο πολιτικός κόσμος. Όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίου. Γεμίζει το Μέγαρο μουσικής. Και εγώ δεν μπορώ να έρθω στην Ελλάδα με την οικογένειά μου, διότι μέχρι έχω το στίγμα. Δηλαδή τα αφεντικά μας, οι προϋπερπροϊστάμενοι μας, ξεπλένονται, είναι γενικής αποδοχής και εμείς είμαστε πεταμένοι στο βόθρο. Άλλο είπε, αυτό είπε. Ναι. Δηλαδή ο θυμός του βγαίνει προς την ίδια την υπηρεσία, έτσι δεν είναι? Μέσα στη ρητορική του μοχθηρία, ο Τόνι ήταν γενικά ψύχρεμος, πολιτισμένος, καλλιεργημένος. Τρεις στιγμές είχε που. Αποκαλύπτει ήταν... δύο-τρία πράγματα και εκεί η λογική. Συγκλονιστικά πράγματα. Γυρίζοντας πίσω σε εκείνη την βουλιαγμένη που ήμουνα. Δηλαδή, για να σου πω. Καθόμουν δίπλα από τον Κρίστοφερ. Θα σου το πω λίγο στα ίδια. Καθόμουν δίπλα από τον Κρίστοφερ. Ναι, αχ. Καθόμουν δίπλα. Τη σκηνή που έχω. Και εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Τη σκηνή που έχει δύο καναπέδες. Εγώ δεν το ξέρω αν είναι αλήθεια. Λοιπόν, εγώ το βάζω χωρίς. Ο Κρίστοφερ είναι εκεί. Ο Παπαχελάς εκεί. Ο Ρουσόπουλος, ο Θόδωρος εκεί. Εγώ είμαι εκεί, όλος ο κόσμος, εγώ ο καλός ξέρα, είναι δεν το εκεί. Ξέρα. Και καθόμαστε γύρω-γύρω. Κάθομαι μάλιστα, τον βλέπω τον Κρίστοφερ, έτσι λίγο διαγωνίως, στο ένα μέτρο, ένα μισή. Πες ποιος είναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Κρίστοφερ, τότε υπουργός εξωτερικών. Βλαξ, όπως τον λένε οι Αμερικάνοι ζόμπι, ναι. Και η διπλωματία. Ένα ζόμπι. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος λέει σε εμάς όταν περίπου τελειώνει η... Έγινε δηλαδή πράγματι έτσι, όπως το ναι, Θόδωρος Πάγκαλος εκεί κτλ. Γυρίζει και τα λοιπά. Γυρίζει και λέει ο Κρίστοφερ, και να ξέρετε ότι το Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές. Του ξέφυγε. Μένουν όλοι έτσι. Δηλαδή, ακόμη και, ακόμη και ένας καουμπόι από το Τέξας, από το Χιούστον. Δεν το κάνει αυτό, ρε παιδί. Δεν το κάνει αυτό. Υπάρχει ένα τάκτ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ έτσι. Όχι, σου λέει, πάρτα. Αποφασίσανε εκεί στο Ουάσιγκτον ότι τον Ιούνιο έχετε εκλογές. Κόκαλο Μητσοτάκης, κόκαλο. Τα πάντα, όλοι τρελαθήκαμε. Εγώ δεν το ήξερα όμως. Ναι, βέβαια. Ο Μακαρίτης από την Κοζάνη, ο υπουργός εξωτερικών τότε, πώς τον λέγανε, μωρέ. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή σου λέω όλος ο κόσμος, Μακαρίτης τώρα. Λοιπόν, όλος ο κόσμος μένει με το στόμα ανοιχτό, οι δημοσιογράφοι με το στόμα ανοιχτό. Ο Τόνι εξηγεί πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Εξηγεί. Και εξηγεί πώς γίνεται και η δολοφονία του Μόρο. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουν οι ενδυνάμει αναγνώστες σου. Οι οποίοι πρέπει να είναι πολύ διαβάσιμοι αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των μυστικών υπηρεσιών της Ιταλίας. Στα πλαίσια της Γκλάντιο και της Κόκκινης Προβιάς, αν θυμούνται οι Έλληνες από τη δεκαετία του 80 και τον Ανδρέα Παπαδρέου, όταν αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία, ήταν και Έλληνες Αμερικανοπράκτορες. Μεγάλοι πρωταγωνιστές. Οι οποίοι έστησαν. Ιδρυτικές προσωπικότητες. Μπράβο. Άρα έχουμε μία. Δηλαδή, για να λέμε την αλήθεια, το ιταλικό ζήτημα, δηλαδή η εμπλοκή της CIA με τη μάφια, και είναι συγκλονιστικό το πώς έκλεισε τη συμφωνία CIA με τη μαφία. Δηλαδή, έχει πιαστεί στις ΗΠΑ
Ο Λάκη Λουτσιάνο. Ο Λάκη Λουτσιάνο, ναι. Ο αρχηγός της μάφια της Ιταλικής στην Αμερική. Και έφαγε σόβια. Πρόσεξε. Και κάνει συμφωνία η CIA με την Ιταλική μαφία εκεί ότι εμείς θα βάλουμε 5 χρόνια τον Λουτσιάνο και θα βγει αμέσως και εσείς θα αναλάβετε τον αντικομμουνιστικό αγώνα στην Ιταλία. Και γι' αυτό ο Λουτσιάνο στέλνεται στην Νάπολη. Στην Νάπολη. Κατά τη διάρκεια της απόβασης των συμμάχων. Το συμμάχων. Και αναλαμβάνει ρόλο κανονικά μέσα στα στρατόπεδα. Κανονικά έχουν στρατό, η μαφία. Ναι. Παίρνει τα όπλα. Ναι. Στην και γίνεται και το εμποριάκι, ξέρει, τα τσιγάρα, τα πάντα. Όχι, του εκχωρούν εν λευκό τη Σικελία, όλοι και όλο το λαθρεμπόριο τσιγάρων, όπλων, κοκαίνη στην Ιταλία κλπ. Επειδή λοιπόν πολλά έχουν γραφτεί. Και το Βατικανό, αυτό είναι γνωστό. Και γίνεται η ερώτηση για την Πεντούε. Ναι. Για την περίφημη στοά, έτσι, ναι. Τη μασονική στοά Πεντούε, ναι, πηδίο. Και την ιστορία των ανθρώπων που βρίσκονταν πίσω από αυτήν. Διότι όποιος διαβάζει σύγχρονη ιστορία αντιλαμβάνεται ότι η αποκάλυψη του ρόλου της Πεντούε και του Βατικανού, του Βατικανού ή του τότε Βατικανού, εν πάση περιπτώσει, του τότε. Είναι σημείο κλειδί και στις εξελίξεις πρόσφατα, στην Ιταλία. Η τράπεζα του Βατικανού μέχρι πρόσφατα ξέπλαινε, τους πιάσανε τώρα και τους ακροδεξιοί. Φασίστες. Καθαρμάτα. Το Βατικανό έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά τότε σε μια κλίκα ανθρώπων. Έτσι, από τον Κάλβι μέχρι κτλ. Οι οποίοι ξαφνικά εξαφανίζονται κι αυτοί. Ο ένας σκοτώνεται, ο άλλος τον βρίσκουμε κρεμασμένο σε μια γέφυρα του Λονδίνου. Μπουρούμπουρούμπουρούμπουρ. Αρχηγός της τράπεζας του Βατικανού είναι ο Μάρσινκος από το Σικάγο, μάφια. Και αλλάζει και ο Πάπας. Και πεθαίνει ο πρώτος Πάπας μέσα σε. Πόσες, φάγανε, σε μια εβδομάδα, μερικές μέρες, ας πούμε, πεθαίνει αυτός ο Πάπας ο Κακομοίρης και έρχεται ο άλλος Πάπας και μετά μας έρχεται ο κλασικός Πάπας, ο οποίος αναλαμβάνει την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Έτσι, εργολαβία, έτσι. Έτσι ακριβώς τα λέμε. Και ο Τόνι εξηγεί πού πάνε τα λεφτά και πώς αναλαμβάνει σε εργολαβία από την Σολινταρνόσκ στην Πολωνία μέχρι σήμερα. Απίστευτο. Θα γυρίσω σε κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πολύ. Θα ξαναγυρίσω στις γυναίκες. Βρίσκεις ρόλους για 4 γυναίκες, οι οποίες οι 2 είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, η δεύτερη είναι μάλλον επικουρικές. Η μία γυναίκα είναι η Ιρλανδέζα διπλή πράκτορας, η οποία είναι καλλιτέχνη, ζωγραφίζει. Ναι, είναι ταυτόχρονα βαλμένη σε ένα κέντρο πάνω στην Νορβηγία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βλέπουμε Νορβηγία ζωντανά. Όντιν Φιόρντ, είναι το Όντιν Φιόρντ. Με πήρανε Νορβηγοί δημοσιογράφοι για να δεις, Νίκο, πώς μαθαίνω ότι το βιβλίο σε ένα μεγάλο μέρος του παίζεται στην Νορβηγία και μου λένε με αυτά που λέτε δεν υπάρχουν σήμερα. Η Νορβηγία πια δεν ισχύουν αυτά τα λοιπά. Και βγήκε χθες, δεν ξέρω αν το είδες, ότι η NSA, η Αμερικανική... Είναι τώρα αυτή τη στιγμή η περιοχή του Τρόμψε. Εκεί προσγειώθηκες. Εκεί προσγειώθηκαν. Ναι. Εκεί προσγειώθηκες. Λοιπόν, εκεί προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Μίμη. Έτσι είναι η περιοχή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μπορούμε να το δούμε και full screen, μια χαρά θα ήταν. Αν μπορούμε. Λοιπόν, να πώς είναι αυτή τη στιγμή το Παρίσι του ο αρκτικός κύκλος εκεί πέρα που είχες πάει. Λοιπόν. Και βγαίνει χθες, βλέπω, ότι 33 εκατομμύρια κλήσεις το μήνα παρακολουθεί η NSA, η Αμερικανική NSA. Ήθελα να πω όσους έχουν μια αφελή αντίληψη για τις σκανδιναβικές χώρες, ότι το κέντρο των μυστικών υπηρεσιών των Αμερικάνων δεν είναι πια η Βιέννη, όπως νομίζετε εσείς, αλλά ήταν η Σουηδία στον ψυχρό πόλεμο και η Νορβηγία. Δηλαδή εκεί ελέγχονται άμεσα από τη CIA οι μυστικές τους υπηρεσίες. Να πας από το Μουρμάνσκ στην Νορβηγία κολυμπώντας πήγαινες αν δεν ήταν παγωμένη θάλασσα. Γι' αυτό ακριβώς. Κολυμπητός. Δηλαδή το Όντιν Φιόρντ, αυτό άλλαξα το όνομα, δεν είναι το Όντιν Φιόρντ που ξέρω. Αλλά εντόπισα που είναι, ας πούμε, που είναι τα μεγάλα ραντάρ, το μεγαλύτερο ραντάρ των Αμερικάνων. Εγώ θα γυρίσω λίγο στις γυναίκες γιατί θα πάμε μετά στο Όντιν. Όντιν είναι ο περίφημος θεός των πάντων. Μοχθηρός ορισμένες φορές. Στις βόρειες Νορβηγίας. Δηλαδή και πολεμιστής και δίας ταυτόχρονα και σοφός αλλά και μοχθηρός. Ας τα να πάνε δηλαδή. Έτσι λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει. Όντιν λοιπόν είναι ο θεός. 4 γυναίκες. Η μία λοιπόν η Ιρλανδέζα, η οποία είναι ζωγράφος, μένει εκεί, δουλεύει στο κέντρο αυτό το περίφημο των συνεδριάσεων των off the record, έτσι, off the record. Όπου υπάρχει και ένα σύστημα κάλυψης τηλεφωνικό ίντερνετ της περιοχής, η οποία δεν περνάει από τα γνωστά κανάλια. Από κανένα. Λοιπόν, ούτε από Echelon, ούτε από τίποτα, είναι ιδιωτικό. Απόλυτος. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, η δεύτερη γυναίκα είναι αυτή η καθηγήτρια που θα τη συναντήσουμε στο τέλος στη Θεσσαλονίκη. Και με τις δύο έχεις μια ερωτική σχέση, η οποία δεν εκπληρώνεται ποτέ, δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Άλλες δύο γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η μία είναι η γυναίκα του πράκτορα, την οποία θα έλεγα ότι σε μία φάση μάλιστα την απαξιώνεις
επειδή κατά τη γνώμη μου πρέπει να την απαξιώσεις λόγω όλης αυτής της ιστορίας. Δεν υπάρχει καμία ερωτική σχέση με αυτήν, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Έχει όμως ένα μυστικό το οποίο δεν το αποκαλύπτει ποτέ, σου δίνει ένα χαρτάκι στο τέλος. Ναι. Ένα περίεργο χαρτάκι το οποίο δεν μας λες ποτέ τι είναι. Ναι. Και το δεύτερο, η δεύτερη γυναίκα, είναι η κόρη του πράκτορα. Εκπληκτική κόρη. Η οποία πρέπει να είναι εκπληκτική προσωπικότητα. Εκπληκτική προσωπικότητα που καταλαβαίνει. Έτσι, ένα νέο κορίτσι, 30 τόσο χρόνο, 32. Just, το 83. Λοιπόν, η οποία κοπέλα είναι επιστήμον. Καταπληκτικό παιδί. Γυρίζει τον κόσμο. Πανέμορφη, δηλαδή τύπος, ωραίος άνθρωπος. Έτσι. Και αυτές είναι οι τέσσερις γυναίκες γύρω από τις οποίες γυρίζεις. Όλα τα άλλα. Δεν υπάρχουν τα επικουρικά. Δηλαδή ταυτόχρονα κρέμονται μέσα στην ιστορία, ας το πούμε, σαν μια εγκυκλοπαίδεια της κατασκοπίας, όλες οι μεγάλες γυναίκες, όλες οι μεγάλες γκομενοπαγίδες. Ο Μίμης συναντά μια γκομενοπαγίδα φοβερή, αθλήτρια, φοβερό κορμί στην Βόρειο Νορβηγία, η οποία δεν τον έλκει, εν πάση περιπτώσει. Τη βλέπει γυμνή ή μη γυμνή, το ένα, το άλλο, το άλλο. Κολυμπάει με τους γλουτούς απ' έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι λίγο αρενοπή, ας πούμε. Είναι αρενοπή και αυτή η αρενοπότητα δεν σου δένει. Ρε παιδί μου, τώρα όταν έχω μια αποστολή, δεν ασχολεί. Η αποστολή μου ήταν να εντοπίσω. πάμε για, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι μαζί. Και για να γυρίσουμε λίγο στο παρόν. Μίμης Ανδρουλάκης. Γράφει το βιβλίο. Συναντάει έναν τύπο στο Βερολίνο που ονομάζεται Τόνι, ψευδόνυμο. Ο τύπος αυτός δεν είναι όποιος και όποιος. Είναι μορφωμένος. Είναι μέσα στα πράγματα, είναι πράκτορα CIA και έχει εξαιρετική. Ήταν, συγγνώμη, 80 χρονών είναι πια. Συνταξιοδοτήθηκε. Και ήταν, είχε και coverage, είχε δηλαδή βιτρίνα. Η βιτρίνα ήταν πανεπιστημιακό καθηγητηλική. Και εν πάση περιπτώσει αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά σου αποκαλύπτει πως ένας υπουργός, γνωστός υπουργός, πολιτικός ο οποίος βρίσκεται εν ζωή, ήξερε πολλά πράγματα. Είχε καταλόγους στα χέρια του. Με το τι σημαίνει εγκλάντιο κόκκινη προδιά στην Ελλάδα, δηλαδή η παραστρατιωτική οργάνωση, την οποία σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τη διέλωσε ο Παπανδρέου. Ναι. Αλλά πώς να τη διαλύσει ο Παπανδρέου όταν ένας υπουργός του ήταν επικεφαλής ο συνταγματάρχης αυτής της οργάνωσης και λεγόταν Χαραλαμπόπουλος. Όχι ο Χαραλαμπόπουλος. Προς Θεού. Ο Δροσογιάννης. Ο Δροσογιάννης, συγγνώμη. Προς Θεού, μιλάμε. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν ένας δημοκρατικός αξιωματικός. Πατριώτης αξιωματικός. Ο Δροσογιάννης. Ο οποίος, ως συνταγματάρχης, ήταν επικεφαλής αυτής της παραστάσεως. Ήταν διευθυντής του γραφείου επιχειρήσεων της Γκλάντιο από το 60. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί πυρήνες της Γκλάντιο Ελλάδα. Κόκκινη προβιά, τη λέγανε. Κόκκινη προβιά. Καταστράφησαν, τα όπλα βρέθηκαν κτλ. Βρέθηκαν 1052 κρύπτες. Το πόρισμα του στρατηγού Σούνδια που πρώτη φορά εγώ το αποκαλύπτω είναι 1052 κρύπτες. Δηλαδή, τι είναι κρύπτες, για να ξέρει ο άλλος. Είναι υπόγειες στοές, οι σπηλιές, οι τάφοι που έχουν ανοίξει από κάτω ολόκληρες κατακόμβες και έχουν όπλα που μπορούν να, για ένα τάγμα ορεινών καταδρομών και χρυσές λίρες. Τηλεπικοινωνιακό υλικό, τρόφιμα τα οποία ανανεώνονται κατά τα χτά διαστήματα και χρυσές λίρες Αγγλίας. Αγγλίας. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικότερο κατά τη γνώμη. 1052 βρέθηκαν. Εδώ αποκαλύπτω πώς, τι κλπ. Λοιπόν, 1052 δεν είναι τίποτα τώρα, με συγχωρείτε. Ναι, περισσότερες θα είναι. Από ό,τι λέει, οι Έλληνες είχαν και άλλες, ας πούμε. Αυτός ο Υπουργός Αμήνης. Σε όλη την Ευρώπη γινόταν αυτό, έτσι. Βεβαίως. Ναι, σε όλη Ιταλία... την Ευρώπη και είπαμε ότι γινόταν και στην Κύπρο. Και είπαμε και τα ονόματα. Στην Κύπρο, ναι. Λοιπόν. Σύπας. Υπάρχει. Σύπας. Εγώ είπα. Εγώ φοβάμαι αυτό. Έχεις δίκιο. Ο φίλος Μπακάριος τα είπε. Εκεί φοβάσαι λίγο. Λοιπόν, υπάρχουν και χαντάκια. Δεν λοιπόν, υπάρχει λοιπόν υπουργός εν ζωή, υπουργός άμυνας, ο οποίος είναι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και παίρνει την πληροφορία, την εντολή. Δεν είναι μυστικό. Μάλιστα τον είδα πρωτού συναντήσει. Ακριβώς. Αυτό θα μου αποκαλύψεις. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης λοιπόν. Ναι, ναι, ο Βαρβιτσιώτης, ο Γιάννης. Τότε υπουργός άμυνας, δηλαδή, λαμβάνει εντολή να ρίξει ένα αεροπλάνο. Ναι. Ένα πρωί πάει ο Σωτήρχος, τον ψάχνουν την νύχτα. Δεν είναι πολύ μακριά. 2013 είμαστε. Το 1992-93 γίνονται αυτά 92. Τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος πώς δούλευε τα πράγματα. Λοιπόν, ήταν ο πόλεμος του κόλπου. Και ο Σωτήρχος, ο πρεσβευτής των Αμερικανών, τα λέμε επειδή είναι νέοι άνθρωποι, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν ότι ο Σωτήρχος ήταν ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, ψάχνει να βρει τον Βαρβιτσιώτη μέσα στη νύχτα. Αυτά τα επιβεβαίωσα τώρα. Γιατί τα έχω ακούσει από τον Τόνι, αλλά μπορεί να είναι και παραμύθα ορισμένα. Και είχα έτσι μια επιφύλαξη. Ψάχνει να βρει τον Βαρβιτσιώτη μέσα στη νύχτα, ας πούμε. Και λέει, εντολή, πρέπει να ρίξετε. Τον βρίσκει τελικά στον Άγιο Ανδρέα, στις κατασκηνώσεις. Στις κατασκηνώσεις. Ναι. Πρέπει να ρίξετε ένα αεροπλάνο λιβυκό, επιβατικό, γεμάτο επιβάτες, γιατί έχει μέσα στρατηγικά υλικά για το Χουσέιμ, το Σαντάμ Χουσέιμ.
στρατηγικά υλικά υψηλής ποιότητας, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω με τι ακριβώς μπορεί να ήταν και χημικά. Οτιδήποτε. Μπορεί να ήταν και ηλεκτρονικό υλικό υψής της πιστότητας, ξέρω εγώ. Ή αντιπυραυλικά. Mm-hmm. Πάντως ήταν υψηλής αξίας, mm-hmm. δεν ήταν σημαντικά όπλα. Θα βάζανε mm-hmm. κάργο αεροπλάνο κλπ. Λοιπόν, ο Βαρβιτσότης θα χάνει ο άνθρωπος, ας πούμε, και ξυπνάει τον πρωθυπουργό επί τόπου. Η Μαρίκα προσπαθεί να ξυπνήσει τον Μητσοτάκη, αντιδρά, δεν θέλει να τον ξυπνήσει. Όχι, είναι σοβαρό, τον ξυπνάει τον Μητσοτάκη. Του λέει: θα ρίξετε το αεροπλάνο. Ο Μητσοτάκης θα χάνει, σου λέει: αν το ρίξω, χάθηκα. Αν δεν το ρίξω, χάθηκα. Και τελικά πετάει από ό,τι λέει ο Τόνι, και μάλλον το επιβεβαιώνει και ο Γιάννης, τον μπαλάκι στον Καραμαλή. Ο οποίος αυτός λέει το τελικό: όχι, στους Αμερικάνους δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό το θέμα. Mm. Αλλά εδώ μπαίνει σε blacklist ο Μητσοτάκης για πολλούς λόγους. Με τους Αμερικάνους. Λέει κανείς, εγώ τα μου το λέω, αυτό λέει τελείως κουφό. Αποκλείεται. Αλλά αυτά τα επιβεβαίωσα μετά. Εκ των υστέρων από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Αν με συγχωρείτε, δεν συναντήθηκε στον κύριο Βαρουτσιώτη. Ναι. Δεν στα επιβεβαίωσε. Σήμερα τον συνάντησα πριν λίγο. Ορίστε, λέω, να είδεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άκου τώρα το πιο χειρότερο. Πρόσθετε. Βάζω το Μητσοτάκη στην blacklist Αμερικάνια. Λες, μα είναι το Μητσοτάκη που δέχεται το μπους, του λέω, στο ακροτήρι που τρώει μυζιχτροπιτάκια, που κάνει ντολμαδάκια η Μαρίκα, στο μπους και τον βάζουν στην blacklist. Πώς. Και βλέπεις τσακ 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 ένας μακρύς κατάλογος, σου λέει μπορεί ο Μπούς να πίνει ρακές στο ακροτήρι, αλλά οι μυστικές υπηρεσίες δεν ξεχνούν ποτέ. Τάκ 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 όλα αυτά στη σειρά. Λοιπόν. Είναι ανάμεσα αυτά είναι και η υπόθεση Λάλλας. Πες στους ακροατές την υπόθεση Λάλλας. Υπόθεση Λάλλας, Ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA, ο οποίος υπηρετεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή και δίνει μυστικά στην κυβέρνηση. Γίνεται διπλός πράκτορας. Γίνεται διπλός πράκτορας. Δουλεύει και για την ΑΕΠ. Δουλεύει και για την ΑΕΠ, το πιάνουν μυρωδιά οι Αμερικανοί. Καρφώνεται να τα λέμε τώρα, επειδή ο Πάγκαλος λέει του Υπουργείου Εξωτερικών, να σας πω εγώ τώρα τον στα καρφώνει ίσια. Η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά του καρφώνει του Υπουργείου Εξωτερικών, να τα λέμε στα ίσια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Λάλλας συλλαμβάνεται, περνάει από δίκη, μένει χρόνια στη φυλακή. Τώρα είναι ελεύθερος μεν, αλλά ένας τελειωμένος άνθρωπος. Ταλέπορος άνθρωπος. Ένας τελειωμένος άνθρωπος. Έπλεξε με τους Έλληνες. Λοιπόν, όποιος μπλέκει με ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, αυτά παθαίνει, είναι το ηθικό δίδαγμα της υπόθεσης. Διότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είναι ακριβώς όπως και οι μη μυστικές υπηρεσίες. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Είναι σουρωτήρι. Αντανάκλασε ο καθρέφτης του τι συμβαίνει στην Σγηνέα. Απόλυτο σουρωτήρι με λόμπι τα οποία συναγωνίζονται το ένα το άλλο. Και μάλλον αυτό συμβαίνει και αυτή την εποχή, πάει, από λοιπόν, ό,τι πληροφορούμε. Ναι. Πάει λοιπόν επιτετραμένος mm-hmm. στο Βαρβιτσιώτη. Αυτά τώρα όταν μου τα λέει ο Τόνι, έχω μια επιφύλαξη. Λέω πως με δουλεύει, ας πούμε. Μου φάνηκε πολύ τρελά. Δεν θα θέλει πολύ για να δουλεύει κάποιον. Ναι. Δεν ξεχνιέται αυτό το υπάρχει. Όχι, αυτό λέει, στο τέλος αν δεις λέει ότι μια φορά πράκτορα σώζει ζωή, δεν φεύγει ποτέ. Πας μέχρι το τέλος, δεν φεύγει δηλαδή. Λοιπόν, πρόσεξε. Και του λέει του Βαρβιτσιώτη, ο επιτετραμένος Αμερικανός, κάζους μπέλη, αυτό που κάνετε θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και θα πάρουμε μέτρα δραστικά εναντίον της Ελλάδας. Και ο Βαρβιτσιώτης του λέει, αν είναι έτσι, τότε και εγώ θα καλέσω σε μία ώρα εδώ τους Έλληνες και τους ξένους δημοσιογράφους και θα παρουσιάσω όλα τα στοιχεία ότι παρακολουθείτε το γραφείο μου και το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας. Ούτε Vodafone ούτε τίποτα τότε. Τίποτα. Και λέει ο άλλος, τον ρωτώ εγώ καλά, μπλόφαρε ο Βαρβιτσιώτης. Μου λέει, δεν ξέρω αν μπλόφαρε, εμείς παρακολουθούσαμε έτσι κι αλλιώς. Κατάλαβες. Τώρα, μετά την έκδοση του βιβλίου, πέραν το, αυτά που λέει ο Τόνι, το επιβεβαίωσε την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων. Ακόμα και τον άνθρωπό του, τον Δροσογιάννη, εκεί δεν ξέρουμε ποιος τον παρακολουθούσε. Έχω τώρα, δηλαδή μετά το βιβλίο, έχουν πολλά πράγματα. Παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Δροσογιάννη. Γίνεται λοιπόν ένα επεισόδιο στο Υπουργείο Εθνικής. Που ήταν δικός τους. Που ήταν, ναι. Μπορεί να το παρακολουθούσαν άλλοι, ξέρεις ποιοι, δικοί του, ας πούμε. Διάφορα. Ήταν και άλλα δίχτυα παρά. Ας πούμε. Γελάμε τώρα, αλλά δυστυχώς είναι μια πολύ πικρή ιστορία. Δεν γελάμε καθόλου. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν σιγά-σιγά αυξάνει η blacklist σε βάρος του Μητσοτάκη. Και συμβαίνει αυτό το περιστατικό που λες, όπου με τον Γόρεν Κρίστοφερ, τον Υπουργό Εξωτερικών, αδειάζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς γίνεται τώρα, τι από να σου το πω τώρα που το έχω μέσα, ας πούμε. Πρόσεξε, είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή είναι αυτό. Εγώ να δεις πως ενθάρρυκα που ήμουν εκεί παρόν. Εγώ δεν το έχω ζήσει. Εγώ νόμιζα παραμύθι, να σου πω την αλήθεια. Λέω κάποιος το διαψεύσει. Και με το επιβεβαιώνεις εσύ. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Αυτοί ξέρουν από το Φεβρουάριο ότι γίνονται κινήσεις να πέσει ο Μητσοτάκης. Έχει μπλέξει ο Μητσοτάκης με το Μακεδονικό εκεί να ενίσχυε όλοι. Πώς μπλέξαν έτσι οι Έλληνες με το θέμα αυτό. Θέλα και πολύ. Ναι. Μα τι μου λες τώρα. Να σου πω συζητήσεις περίοδες με τον Μακαρίτη, τον Λεωνίδα, τον Κύρκο τότε. Αποκαλύπτει, να καταλάβεις πώς είχαμε μπλέξει. Αποκαλύπτει, Νίκο, ότι η CIA έχει βγάλει δελτίο πληροφοριών, το οποίο τάχα το λέει άκρος απόρριτο, και το διαρρέει να φτάσει παντού.
Δηλαδή στέλνει σήμα ότι πέφτει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, που λειτουργήσε ως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Ε? Το απλό είναι τόσο πολύ που δημοσιεύεται, ακούσια φυσικά, και σε μια αριστερίζουσα εφημερίδα δεν λέμε πια τότε το δελτίο αυτό, η πληροφορία. Τι διαρρεύσανε, είναι απλό πράγμα. Μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε, και εσύ και οποιοδήποτε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Και είναι να έρθει ο Γόρι Κρίστοφερ στην Αθήνα και πάει. Για το Γιουγκοσλαβικό. Για το Γιουγκοσλαβικό. Mm-hmm. Όπου έχουν βάλει στην blacklist το Μητσοτάκη για Σερβία, Μιλόσεβιτς, το λέει μέσα, έτσι κι αλλιώς. Δεν ήθελε και πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Και τον ενημερώνει η υπηρεσία το Γόρεν Κρίστοφερ για τη ζυμώση που γίνεται στην ελληνική πολιτική ζωή. Ναι. Δηλαδή για την πτώση του Μητσοτάκη. Πρόσεξε. Ναι. Και αυτός ακούει και τι του λέει ο Μητσοτάκης, τον ρωτάει το Μητσοτάκη, και όταν βγαίνει από τη συνάντηση με το Μητσοτάκη που σε παρών, κάνει τη δήλωση ότι έχουμε εκλογές στην Ελλάδα το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Και λέει ο Τόνι, ή είναι ζόμπι λήθιος τελείως και μπέρδεψε του παμπού. Ήταν. Ναι, μπορεί. Ή το State Department, ανεξάρτητα τι κάναμε εμείς, αποφάσισε να τελειώσει το Μητσοτάκη, διότι θεωρούσε ότι έπρεπε να εκτονωθεί το μακεδονικό. Να ξεκινήσουμε τώρα εδώ πέρα ότι για να πέσει ο Μητσοτάκης δεν ήταν μια πολύ απλή κίνηση. Βέβαια. Τώρα θα σου πω κάτι. Είναι χειμώνας. Κάνει κρύο. Έχει σκοτάδι απόλυτο. Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία είναι ακόμη μακριά. Δεν έχει βομβαρδιστεί το Βελιγράδι, δεν είναι τίποτα άλλο. Λειτουργούν κανονικότατα. Το Γενικό Επιτελείο, εκείνο το κόκκινο κτίριο με την κόκκινη πέτρα, φωταγωγημένο. Πες ότι ήσουν εσύ εκεί τότε. Μητσοτάκης και Αντώνη Σαμαράς μέσα. Ενημέρωση από τον στρατηγό, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, Καντίγεβιτς. Περνάμε εμείς απ' έξω κτλ. Βγαίνουν. Βγαίνουν και οι διάφοροι παρατρεχάμενοι κτλ. Ενθουσιασμένοι. Κάποιος παρατρεχάμενος, δεν θέλω να πω το όνομά του, έρχεται και μου ψιθυρίζει αυτή, μας τα έδωσε όλα ο Μιλόσεβιτς. Τι σας έδωσε, ρε μπαγάσες, ο Μιλόσεβιτς, λέω εγώ. Και απαντάει, μας έδωσε την μισή πουγουδου μου. Με τις μπρίζες, λέω, ή χωρίς τις μπρίζες στις κατασκευές. Τα λέγανε τότε αυτά. Λοιπόν, όταν. Πρόσεξε. Όταν ο παρατρεχάμενος έρχεται. Ποια είναι η πίστη, ο κόσμος δεν ξέρει. Είναι, πει μου, εδώ είναι. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μας έδωσε, λέει, τη μισή. Ποια μισή σας έδωσε, λέει, μέχρι το Τίτο Βέλες. Δικιά μας. Να έχουμε και στρατηγικό για βάθος, λέει, μετά τη Γευγελία. Άκου παραμύθια. Εν πάση περιπτώσει. Πώς παραμυθιαζόταν ο κόσμος τότε, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αυτή. Και έρχεται τώρα στον δημοσιογράφο. Φαντάζομαι ότι ο παρατρεχάμενος πήρε όλους τους δημοσιογράφους, Σέρβους και μη για να το πει. Και τους είναι πάρα πολύ παράξενο ότι αμέσως το έμαθε οποιαδήποτε ξένη αποστολή στο Βελιγράδι. Οι Αμερικάνοι είχαν φύγει σχεδόν όλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι Ολλανδοί ήταν εκεί, οι Νορβηγοί ήταν εκεί, όλο τον άνθρωπο. Οι Αμερικάνοι τα ξέρουν. Εμείς είμαστε εκεί. Έτσι, οι Έλληνες ήταν εκεί. Λοιπόν. Και πώς μάθανε οι Αμερικάνοι, ας πούμε, τα σούρτα φέρτα και το τι λένε με τον Μιλόσεβιτς για αλλαγή συνόρων κτλ. Δεν θα πέσεις blacklist, δηλαδή, πού θα πέσεις. Για κατάλαβε τι λέμε τώρα. Δηλαδή, συνέβαιναν τέτοια αστεία πράγματα που σου λέω παρατρεχάμενοι παντός υφής είδους και, ξέρεις, και πώς το λένε, ειδικού βάρους, ερχόντουσαν γύρω-γύρω. Αυτό, άμα σου το πει κάποιος σαν τον Μιλόσεβιτς, το κρατάς μυστικό, δεν το λες σε κανέναν. Μόνο στον εαυτό σου το λες και πάλι του λες του εαυτού σου. Δεν το άκουσες ποτέ. Και δεν συμβεί κάποια στιγμή, συνέβη, βλέπεις πως είναι οι συνθήκες και τα λοιπά, το κουμαντάρεις, κάνεις το κουμάντο σου. Δεν βγαίνεις έξω να τα αρπείς αυτά τα πράγματα, ποτέ. Και δεν τα λες ότι στον εαυτό σου κάνει. Ούτε στον εαυτό. Στη γυναίκα σου αποκλείεται. Α, στη γυναίκα σου τώρα, μισό λεπτό. Γιατί είναι φοβερό. Λέει κανείς μυθιστόρημα, δηλαδή βλέπεις μέσα πόσες φορές τα ερωτικά παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη. Ναι, ο τύπος, ας πούμε. Ναι. Έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα. Ο τύπος της γερμανικής εταιρείας Zeta. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Συγκλονιστικό. Είναι. Μην το πεις, θα το αναγνώσεις, θα το δει. Αλλά θα σου πω μετά την έκδοση του βιβλίου. Καταρχήν έχω μέσα 30 ερωτικές ιστορίες που έχουν σχέση με ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, πώς ένα πείδημα στραβό. Εκεί λοιπόν έκανε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να σου συγχωρήσω. Ναι. Μιλάς για την Βοναπάρτη. Τη Μαρία. Και μιλάς για τη Μαρία Βοναπάρτη. Πάολα. Η οποία τότε κάνει την ψυχανάλυση με τον Φρόιντ. Ναι. Και δεν λες το δεύτερο μεγάλο κομμάτι. Ναι, ποιο. Διότι εγώ πήγα στο δωμάτιο που κοιμόταν η Μαρία Βοναπάρτη. Έλα. Ρε. Η Μαρία Βοναπάρτη εκείνη την εποχή ήταν φιλοξενούμενη στην ελληνική πρεσβεία της Βιέννης. Ναι, ναι. Είναι ο Έλληνας πρέσβης. Έσωσε το Φρόιντ. Έσωσε το Φρόιντ. Τις σημειώσεις του έξω στην Αγγλία. Δεν το γράφω. Τον έβαλε στο τρένο. Τον έβαλε στο για τρένο. Για να φύγει στο Λονδίνο και να σωθεί ο Φρόιντ. Με το διπλωματικό σάκο τον ελληνικό. Μαρία Βοναπάρτη. Πέρασε. Ναι, Μαρία εκπληκτική γυναίκα. Μαρία Βοναπάρτη, εκπληκτική γυναίκα. Ναι, ναι. Εξαιρετική μίστρες, ερωμένη. Ερωμένη. Ξέρεις, είχε πετύχει με τη μισή γαλλική κυβέρνηση. Να λέμε. Γιατί ναι. Η Μαρία Βοναπάρτη από τη μεγάλη οικογένεια των Βοναπάρτη, πριγκίπισσα,
παντρεύτηκε τον πρίγκιπα δικό μας, τον ανεκδίγητο, τον Γιώργιο. Τον ξενέρωτο που λέμε. Τον ξενέρωτο, δεν ήταν ξενέρωτο, ήταν. Αυτό κοιμόταν με το θείο του Βάιντμαν. Ήταν ερωτευμένο και κοιμόταν με το θείο του Βάιντμαν. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Εγώ δεν είπα ξενέρωτο και. Ναι, αλλά και ο αδερφός, ο Κωνσταντίνος, προσέξτε. Δηλαδή είναι μια χρονιά συγκλονιστική αυτή, γιατί κρίνεται το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Νίκο, πρόσεξε να δεις. Ο Κωνσταντίνος, ο επιπόλαιος, δεν λέω ότι ήταν πράκτορας. Ο Κωνσταντίνος, επιπόλαιος σίγουρα. Δεν χρειαζόταν τα πράγματα. Δεν χρειαζόταν τόσο ηλίθιες που. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Άλλο ζόμπι της ιστορίας. Ναι, ναι. Είναι Βαλκανικοί αγώνες. Ο Βαλκανικός πόλεμος. Και στέλνει, δηλαδή να καταλάβεις, στην κόμενά του, την ερωμένη του, την Πάολα Οτσχάιν, τη μετρέσα του, γράμμα και της λέει. Σε φιλό παντού τα γνωστά και μετά λέει. Η επίθεση δεν θα αρχίσει την Πέμπτη όπως σου έχω πει, αλλά την Παρασκευή. Λόγω καιρού. Και θα ξεκινήσω με 7 μεραρχίες από τις τάδε περιοχές. Αυτή είναι πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας. Δηλαδή, φυτέψαν οι Γερμανοί, τον παντρέψαν οι Γερμανοί, τον Κωνσταντίνο το δικό μας, με τη Σοφία που ήταν αδερφή του Κάιζερ του Γερμανού, και του χώσανε φυτευτή και την ερωμένη. Για να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Απόλυτα σίγουροι. Δεν σου λέει τώρα η Σοφία τίποτα. Μπορεί. Ναι. Αυτός κάνει τη Σοφία ατιμία και λοιπά, να πατά τη Σοφία. Να έχω σιγουριά, ο Κάιζερ ήταν αδερφός της Σοφίας. Δηλαδή, γαμπρός του Κωνσταντίνου, αλλά και προς το πιο φοβερό από όλη την πάλι αφορά τη Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστικό πάλι ερωτική ιστορία, αλλά θα σε καταλήξω σε μια ελληνική μετά που θα πέσει κάτω, ξέρω. Λοιπόν, αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αύστρο-Ουγγαρίας της κρατεάς, που εποφθαλμούσε τη Θεσσαλονίκη να την κάνει πρωτεκτοράτο της, έτσι. Ερωτευμένος με. Με τον υπολογαγό Χορίνκα, ο Άλφρεντ Ριντ. Ήταν ερωτευμένος με τον. Δηλαδή ήταν γκέι, ας πούμε. Τον εκβίασε η Οχράνα, η μυστική αστυνομία του Τσάρου και όλα τα σχέδια των Αυστριακών για τα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, Βαλκανικούς πολέμους, τα είχαν οι Ρώσοι στα χέρια. Τι ξέραν οι Σέρβοι, ο Βενιζέλος, ξέρω ότι δεν ξέρει τίποτα. Οι Σέρβοι που είναι σύμμαχοί μας, υποτίθεται. Εποφθαλμιούν την Κωνσταντινούπολη. Εποφθαλμιούν και αυτή τη Θεσσαλονίκη, δεν λένε τίποτα στο Βενιζέλο. Δηλαδή, ό,τι κίνηση έκανε ο Βενιζέλος, την έκανε με την ανάλυση του, με την ικανότητά του. Σολούν γενάς. Είναι δική μας, λένε οι Σέρβοι. Έτσι, ναι. Στα λοιπόν, τραγούδια τους εννοώ. Ναι, ναι. Βλέπεις λοιπόν τι ρόλο παίζουν οι ερωτικές ιστορίες. Όπως και του Κιμ Φίλμπι, ερωτική ήταν η ιστορία στο βάθος. Όλες οι μεγάλες εμπλέκονται τα ερωτικά. Δηλαδή, ποια ελληνική ιστορία ερωτική θα μου πεις που θα παίζω κάτω ξερός. Άκου να σου πω. Έχω μέσα στο βιβλίο κάτι που πρέπει να το διορθώσω σε μια επανέκδοση. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα πώς καρφώθηκε το κίνημα του ναυτικού. Λέγονται πολλά. Εγώ επειδή είχα φιλία με τον Νίκο πρώτα, μεγάλη φιλία, έτσι, αδερφική φιλία, παρότι η διαφορά ηλικίας, αλλά είχαμε συγχρονιστεί σε διάφορες στιγμές. Ο Νίκος ο παπάς, δηλαδή ο αρχηγός του ναυτικού. Του Βέλος. Του Βέλος. Αλλά και με τα άλλα παιδιά, ας πούμε. Πολλοί θεωρούσαν από τους αξιωματικούς ότι από το τρενάρισμα και από τις κινήσεις σε ελιγμούς που έκανε ο Αβέροφ, από εκεί ξέφυγε. Ενδεχομένως ακούσια. Έτσι νομίζαμε. Πιθανόν και αυτό να συνέβαινε. Δηλαδή το περιβάλλον. Το Αβέροφ, ξέρω εγώ, επειδή θα σου μιλήσω με τον Καραμάνι, μία ακόμα, όχι ακόμα, θα δούμε έτσι, αυτό σιγά σιγά ξέφυγε από εκεί. Ξέρεις, άμα πολλοί ανακατεύουν. Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει και πολύ, να πούμε ότι αυτοί γύρω-γύρω όλοι. Τώρα, Νίκο. Τώρα, αλλά δεν θα με ρωτήσεις περισσότερες λεπτομέρειες. Σε μία σύσκεψη που έγινε μυστική, όπου ήταν και από τις δύο πλευρές του ελληνικού στρατού, στις κρίσιμες μέρες εκείνες, 73, δυστυχώς. Δηλαδή και οι δημοκράτες αξιωματικοί, πατριώτες, και δυστυχώς και οι άλλοι οι οποίοι παρασύρθηκαν και μπλέξανε στην περιπέτεια. Και εμείς όσοι είμαστε στην αντίσταση, ένα-δύο που εμπιστεύονται, μας καλέσαν και κάναμε μια ανταλλαγή να δούμε πώς γίνανε τόσα πράγματα στραβά. Να έχουν εμείς να ξέρουμε, ας πούμε. Είναι συγκλονιστικό. Και θα πεις μυθιστόρημα, το απόλυτο μυθιστόρημα. Πώς από μια παράνομη ερωτική σχέση καρφώθηκε το κίνημα του ναυτικού. Δηλαδή κάποιος είχε κάποιου τη γυναίκα ερωμένη. Κάποιου που ήταν στο κίνημα του ναυτικού. Και τα ξέρασε. Και τα ξέρασε όλα. Αυτός πήγε στον Κιζίκη, δηλαδή στον τότε αρχηγό της Χούντας. Μάλιστα. Πρόεδρο με τον Παπαδόπουλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ορισμένα πράγματα μας φαίνονται μυθιστορηματικά ή θεωρίες συνωμοσίας. Η ιστορία είναι τόσο περίπου γιατί είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι. Ο Κόκκινος Καβουράς, όσο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα κτλ., μιλάει που και που στο τηλέφωνο συστηματικά με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι του δίνουν τις εντολές. Είναι ο διπλός πράκτορας.
Είναι πάρα πολύ προσεκτικός και σαν άνθρωπος. Ναι. Καταβεβλημένος, θα έλεγα, σαν άνθρωπος. Δηλαδή, σχεδόν από γεννησιμιού του. Λόγω του προβλήματος με τη μάνα του, δεν θα τη πούμε όλες λεπτομέρειες. Όχι, δεν λέμε, γιατί ο αναγνώστης υπάρχει. Πρέπει ο ίδιος ο αναγνώστης να σκεφτεί έτσι. Πάνω στα ανθρώπινα. Πρόσεχε, Νίκο. Κατά 7 δέκατα, λέω. Κατά 7 δέκατα είναι κομμουνιστής. 70-30. Κομμουνιστής, κατά 7 δέκατα. Και κατά 3 δέκατα είναι πράκτορας. Δηλαδή ταυτίζεται με τους δύο ρόλους. Ναι, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο για τη διπλή προσωπικότητα. Δηλαδή είναι διπλή προσωπικότητα. Ναι, ναι, ναι. Όχι ψυχο. Όχι, ψυχο, όχι δεν είναι διπολικό. Δεν είναι διπολικό. Δεν έχει αυτό. Είναι διπλό άνθρωπο. Ναι, είναι διπλό άνθρωπο. Δηλαδή, αλλά πρέπει να το έχει και μέσα σου για να γίνει διπλό άνθρωπο. Ναι. Δεν γίνει. Εξηγώ πώ. Δεν γίνει εύκολα. Βλέπουμε, η ψυχανάλυση έχει κάνει κάποια βήματα εδώ και η λογοτεχνία. Κυρίως θα έχει διαβάσει, ας πούμε, το Σωσία του Ντοστογεύκη, δεν είναι. Ναι, 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 κυρίως η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία έχει κάνει μεγάλα βήματα. Πώς θα το προσεγγίσει επιστημονικά, δεν είναι. Σήμερα, Νίκο, εγώ, ας πούμε, θα το δεις μέσα. Κάνω μερικές νίκες νευροβιολογία του εγκεφάλου. Δεν μπορεί, Νίκο, κάθε εγκέφαλος να κάνει αυτό το κλικ από μια κατάσταση σε μια άλλη. Όχι. Δηλαδή και πρέπει να έχει και μια προδιάθεση γονιδιακή. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται. Άλλωστε, ξέρουμε ότι και γονιδιακή προδιάθεση είναι για να γίνεις ψυχωσικά διχασμένος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας στους 100 μας, ένας από τους 100, πάντα στατιστικά, μπορεί να εμφανίσει διαταραχή ψυχωσική, ας πούμε, διπλού ανθρώπου. Δηλαδή, που είσαι σπασμένος στα δύο, ας πούμε. Αυτός λοιπόν έχει μια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα τον πιάνει κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Σχεδόν επαυτοφόρο. Κάτι βλέπει. Με έναν κώδικα. Ναι, ναι. Τον κώδικα αυτός τον δίνει στο τέλος όμως. Ναι, ναι. Και τι λέει. Ο κώδικας αυτός, ας πούμε, τον έδωσε σε υψηλού επίπεδου μαθηματικούς αποκωδικοποιητές. Είναι ένα ραντεβού στη Χαϊντεβέργη. Είναι ένα ραντεβού με ένα προϊστάμενο, ας πούμε, στη Χαϊντεβέργη. Δηλαδή αυτός είναι στον Ντίσσελντορφ, παίρνει, βγαίνει από εδώ, πάει στη Γερμανία που είναι τα πεθερικά του, ας πούμε, κλπ. Και κόβει στη Ντίσσελντορφ, Χαϊντεβέργη. Στη Χαϊντεβέργη είναι απλώς ένα ραντεβού σε ένα καφέ με ένα αρχιπράκτορα, ας πούμε. Αυτό είναι ο κώδικας στα 30. Χρόνια μετά αποκωδικοποιείται αυτό. Εάν δεν ήσουν συγγραφέας, δεν ήσουν μίμης, δεν ήσουν βουλευτής, δεν ήσουν τίποτα από όλα αυτά τα οποία ήσουν μέλος του ΚΚΕ, ναι, ηγεσία του ΚΚΕ, δεν είχες γνωρίσει τον Χαλίλαο κτλ. Από αυτές τις δύο γυναίκες, την Σαλονικιά, την καθηγήτρια. Αυτή η εκπληκτική γυναίκα, έτσι. Ή την Ιρλανδέζα, την ζωγράφο. Ποια από τις δύο θα έχεις ερωτευτεί? Την Ίγκριν, την Θεσσαλονικιά, την του Βιέννης. Φαίνεται. Ναι. Ενώ με την Ιρλανδέζα φαντασιώνεις, ναι, διαβάζοντας ναι τα βιβλία, βλέποντας εκεί πέρα το ατελιέ της. Ναι, αλλά εφόσον είμαι παλιός αριστερός, δεν κάνω λάθος να μπλέξω με ένα πρόσωπο που είναι ύποπτο. Πρόσεξε. Δεν πέφτω εγώ, δεν πέφτω. Φαντασιώνεις όμως υπερβολικά. Εσύ έχεις πέσει ποτέ σου. Έχεις πέσει ποτέ σου σε γυναίκα που πιθανολογείς ότι είναι πράκτορας? Φίλε, σου έλεγα όχι, θα έλεγα ψέματα στον εαυτό μου. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, ας πούμε, αλλά πάντα το ένστικτο με βοηθούσε. Τότε εκείνη την εποχή, πού ξέρεις. Λοιπόν. Ενώ με την Ιρλανδέζα φτάνεις σε ένα επίπεδο ερωτισμού κρεσέντου, με την Ελληνίδα καθηγήτρια της Θεσσαλονίκης φτάνεις σε ένα επίπεδο ερωτισμού τρυφερότητας απόλυτης. Ναι, είναι αξιόλογος άνθρωπος καταρχήν. Η στάση του κορμιού, ας πούμε, εκείνη γιατί την ώρα. Γιατί ο ένας είναι καθαρός άνθρωπος, η άλλη είναι πρόσωπο τσακισμένο, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν ήταν πιο ενδιαφέρουσα δηλαδή, η άλλη. Η άλλη είναι φοβερά ενδιαφέρουσα, αλλά δεν μπορώ να μπλέξω μακριά. Η άλλη είναι εκπληκτική περίπτωση. Έτσι. Αυτή, για να λέμε την αλήθεια, είναι καθηγήτρια, είναι γυναίκα καθηγητού, πραγματικά. Mm-hmm. Γιατρού γνωστού, ας πούμε, αξιόλογος άνθρωπος. Και αυτός αξιόλογος, και αυτή. Περίπου μπορώ να σου πω ότι κάποτε έκανες παρέα με αυτόν. Δηλαδή, παρέα δημοσιογραφική εννοώ. Δεν τα πεις όλα γιατί μας ακούνε. Ναι, ναι, όχι. Ναι, λοιπόν, ναι, πάμε για ένα break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Friday Day News, Action 24, Μίμης Ανδρουλάκης παρουσιάζει